Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κύριε Υφυπουργέ για την πολύ ουσιαστική συζήτηση την οποία είχαμε. Πράγματι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι ένα από τους κρίσιμους υπουργείους στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της πατρίδας μας, αλλά ένα υπουργείο το οποίο, όπως είπατε κύριε Υπουργέ, προωθεί και ζητήματα κοινωνικής συνοχής, ειδικά στα ζητήματα που αφορούν τις μαζικές μεταφορές. Ένα ζήτημα στο οποίο έχουμε συμφωνήσει από κοινού ότι θέλουμε να το προτεραιοποιήσουμε ως προς τις δράσεις τις οποίες δρομολογούμε τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Δεν μιλάμε λοιπόν μόνο για την υλοποίηση, την ολοκλήρωση σημαντικών έργων υποδομής τα οποία έχουν ήδη δρομολογηθεί, όπως οι εναπομείναντες μεγάλοι οδικοί άξονες, το Πάτρα Πύργος, το οποίο προχωράει με γρήγορους ρυθμούς, ο Ε65, όπως και αυτός αναμένεται το νότιο τμήμα του να έχει ολοκληρωθεί εντός των επόμενων μηνών. Φυσικά, ο εμβληματικός βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης, όπου η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου έκανε μια πολύ σημαντική δουλειά προετοιμασίας και τώρα εναπόκειται στη νέα ηγεσία να τρέξει ουσιαστικά το έργο. Αλλά φυσικά και οι υποδομές που έχουν να κάνουν με τις μαζικές μεταφορές, το μετρό της Θεσσαλονίκης, το οποίο, όπως είπαμε, θα λειτουργήσει εντός του 24, η νέα γραμμή 4 του μετρό της Αθήνας, το μεγαλύτερο δημόσιο έργο το οποίο αυτή τη στιγμή υλοποιείται στην χώρα, ένα μεγάλο ανοιχτό εργοτάξιο στην Αθήνα, το οποίο όμως όταν ολοκληρωθεί θα αλλάξει πλήρως τον χάρτη των μεταφορών στην πρωτεύουσα. Όμως θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στις άμεσες παρεμβάσεις τις οποίες κάνουμε στα λεωφορεία μας. Εκεί πιστεύουμε ότι μέχρι τις αρχές του επόμενου χρόνου θα έχουμε απτά αποτελέσματα να δείξουμε με τα πρώτα καινούργια 250 ηλεκτροκίνητα λεωφορεία να παραδίδονται και να δρομολογούνται σε γραμμές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης σε πρώτη φάση αντικαθιστώντας παλαιότερα λεωφορεία. Νομίζω ότι οι πολίτες αμέσως θα εκτιμήσουν τη διαφορά στην ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας και βέβαια η προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, της ηλεκτροκίνησης, μιας μετακίνησης πιο φιλικής προς το περιβάλλον. Είναι μια δράση όπου το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, συνεργαζόμενο με το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, μπορούμε να κάνουμε στον τομέα αυτών πολύ σημαντικά πράγματα. Τέλος, να σταθούμε ιδιαίτερα και στην ασφάλεια των μετακινήσεων, μεγάλα έργα τα οποία έρχονται από το παρελθόν που αφορούν την ασφάλεια των τρένων μας θα ολοκληρωθούν όπως είχαμε δεσμευτεί εντός των επόμενων μηνών προκειμένου να κλείσει και αυτή η πληγή η οποία τόσο πολύ μας έχει πονέσει και βέβαια η ανάγκη να επενδύσουμε στον σιδηρόδρομο του μέλλοντος έχοντας μια αίσθηση της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας της χώρας, πάντα με έμφαση στην βασική μας γραμμή από την Πάτρα στην Αθήνα και από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη και μέχρι τα σύνορα. Όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, κύριε και κύριε Υφυπουργέ, συνιστούν ένα πολύ ευρύ πεδίο παρεμβάσεων. Να προσθέσω και σε αυτά τα πολύ σημαντικά αρδευτικά έργα, τα οποία τόσο μεγάλη σημασία έχουν για τη βιωσιμότητα του πρωτογενούντος τομέα. Οπότε θα έχουμε πάρα πολύ δουλειά τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Αλλά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ηγεσία του Υπουργείου ότι αυτό το απολύτως κρίσιμο πεδίο πολιτικής για τη χώρα μας θα το φέρετε εις πέρας όπως ακριβώς το έχουμε σχεδιάσει.